Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα θα μιλήσει για άλλη μια φορά για πράγματα για τα οποία κάποιοι άλλοι δεν μιλάνε. Και δεν μιλάνε εις βάθος. Μπορεί να μιλούν ακροθυγώς ή μπορεί να υπονοούν ή να εννοούν. Αλλά δεν τα εννοούν ακόμα και όταν τα υπονοούν. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ξέρετε ότι ό,τι σχετίζεται με τον Μεγαλέξανδρο, την οικογένειά του, τη δυναστεία του κλπ, είτε αρχαιολογικός είτε ιστορικός, πρέπει να έχει μόνο μία γραφή, μία γραμμή και μία άποψη. Δεν έχει αναλυθεί ακόμα και τώρα που μιλάμε δυστυχώς η ιστορία και το θέμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε τόσο βάθος και τόσο έκταση όσο ήταν το σωστό. Και όταν αυτό δεν γίνεται για τον ίδιο, πόσο μάλλον για την οικογένειά του. Και θα δείτε που θα το πάω το θέμα, διότι ό,τι αγγίζει τον Μέγα Αλέξανδρο και εξυψώνει φυσικά τη Μακεδονία μας σαφώς, αλλά και όλον τον ελληνισμό, γιατί αυτό το παμέγιστος των Ελλήνων αφορά όλο τον ελληνισμό και όχι μόνο τη Μακεδονία, όπως κακώς θέλουν μερικοί να το περιορίσουν το θέμα. Ό,τι αφορά τον Μέγα Αλέξανδρο λοιπόν, χλεβάζεται, λιδωρείται ή μένει σε μια καθεστική άποψη των συντηρητικών στο Πριτανείο. Πόσο μάλλον λοιπόν όταν μιλάμε για τους ανθρώπους που τον έφεραν στον κόσμο και δει την μητέρα του, την μεγάλη σπουδαία Ολυμπιάδα. Αυτή τι είναι, φύτρωσε? Και πού θαύτηκε, πετάχτηκε στη θάλασσα, ρίχτηκε, πού είναι ο τάφος της? Λέμε καμιά φορά δεν ξέρουμε τους τάφους των ηρώων του Ομήρου, διότι είναι ομηρικοί και άρα είναι μυθικοί, άρα δεν σκέφτονται οι αρχαιολόγοι να κάτσουν να τους βρουν, γιατί τους θεωρούν παραμύθια. Ωραία, η Ολυμπιάς και ο Αλέξανδρος δεν είναι ούτε μυθικά πρόσωπα, ούτε τόσο παλιά, είναι χθεσινή μας πρόγονη, είναι ιστορικά πρόσωπα, γιατί δεν έχουμε αναδείξει τις περιοχές που αυτοί γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, έζησαν και εν τέλει ετάφησαν. Ξέρετε όλη την ιστορία με την αρχαιολόγο Τηλιάνα Σουβαντζή και το τι πέρασε η Ιδία με τις ανακοινώσεις που έκανε για τον τάφο, τον μακεδονικό τάφο στην Οάση Σίουα. Το αντίστοιχο συμβαίνει στην Ελλάδα με τον τάφο της μητέρας του Αλεξάνδρου, της σπουδαίας Ολυμπιάδος. Βρέθηκε, υπάρχει, πού είναι, γιατί οι αρχαιολόγοι, γιατί δεν έχει γίνει παγκόσμιο τουριστικό κέντρο αυτό, γιατί δεν αναδείχθηκε, γιατί δεν έγινε ένα μεγάλο πάρκο, ένα μεγάλο συνέδριο, μια μεγάλη γιορτή, οι τηλεοράσεις όλες να έρθουν, ελληνικές και ξένες να κληθούν, κανάλια, δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Μήπως γιατί εκείνο το κέντρο που έχει βρεθεί αυτό η όμορφη μας σήμερα πιερία θα γινόταν για άλλη μια φορά το κέντρο του κόσμου όπως το κάποτε? Και αυτό κάποιοι δεν το θέλουν διότι έχουν άλλα εμπορικά συμφέροντα στην περιοχή. Εμείς θα επιμένουμε και θα επιμείνουμε και θα ξαναεπιμείνουμε και θα είμαστε εδώ πάντα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχω την χαρά, γιατί για τους Έλληνες είναι χαρά αυτό, δεν είναι τιμή, να συνευρίσκομαι και να συνομιλώ τώρα εδώ πέρα μαζί μου με τον φίλο μου, τον φιλόλογο, τον καθηγητή, τον Θανάση Μπίντα, ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα για να ξυπνήσει τους Έλληνες, να ενημερώσει τους Έλληνες ότι, παιδιά, ο τάφος της Ολυμπιάδας είναι πάνω στο δρόμο. Όσοι ανεβαίνετε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τον έχετε δει, έχετε περάσει από εκεί, μπορείτε να τον επισκεφτείτε, μπορείτε να τιμήσετε την μητέρα του παμεγίστου των Ελλήνων. Θανάση μου, γεια σου. Χαίρετε. Ας πω τον αρχαίο ελληνικό χαιρετισμό, γιατί μίλησες προηγουμένως, αγαπητέ μου Γιώργο, για χαρά. Mm-hmm. Και πράγματι είναι χαρά η συνομιλία μαζί σου, γιατί μέσα από αυτή βγαίνει το παρελθόν αυτό που είναι ένας παγκόσμιος πυλώνας του πολιτισμού και μας κάνει και περήφανους αλλά και χαρούμενους, δηλαδή να αισθανόμαστε μια ιδιότητα των ίδιων των 12 θεών. Λοιπόν, η χαρά μου είναι μεγάλη και η χαρά μου επίσης είναι δίπλη, γιατί σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο Αρχείο Πολιτισμού, γιατί καταγράφει αυτό το αρχείο αυτές τις στιγμές της μεγαλοσύνης που έζησε ο ελληνισμός και πέρασαν και καταγράφηκαν και μένουν παρακαταθήκη για τους επόμενους, για να νιώσουν και αυτοί τη χαρά αυτής της
γέννηση οργού, αιτίας της ζωής. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος δίπλα σήμερα. Το βλέπω και φαίνεται, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Πιστεύεις ακράβαντα ότι αφήνουμε μια παρακαταθήκη οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή την έρευνα, με την όποια έρευνα για την Ελλάδα, για τους επόμενους, έτσι, όχι για αυτούς που ζουν τώρα? Βεβαίως, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν χτίζεται ένα οικοδόμημα θα χρειαστούν πολλά μέλη, πολλές πέτρες θα έλεγα, και λέω πέτρα γιατί η πέτρα είναι το πιο ισχυρό, το πιο δυνατό στοιχείο οικοδομής. Πολλές πέτρες λοιπόν για να μπουν η μία πάνω στην άλλη, και εμείς αυτή τη στιγμή τόσο εσύ αλλά όσο και εγώ χτίζουμε με αυτές τις γερές θεμέλιες πέτρες λίθους για να κατοικήσουν οι επόμενοι. Πέτρα πέλα κατά τη Μακεδονία. Πέτρα, έτσι, και πέλα, έτσι, πέλα, λας και λοιπά, να πάμε και στη δωρική διάλεκτο, η πέτρα πέλα, πέτρα πάνω στην πέτρα δηλαδή, έτσι, λας, λαός, λεωφορείο και λοιπά, λεωφόρος, λατομείο και λοιπά και λοιπά, λέξεις που δεν πρέπει, λέξεις, όχι, τις χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς εμείς οι Έλληνες δεν σκύβουμε ευλαβικά το γόνι και να ψάξουμε να ανασκαλέψουμε τις έννοιες, γιατί αυτές θα μας κάνουν να νιώσουμε αυτό το παρελθόν, το διαχρονικό παρελθόν που το ζούμε και το βιώνουμε κάθε μέρα μας. Χαίρομαι πάντα να μιλάω με σένα, πάντα μαθαίνω από σένα. Εμένα μου αρέσει να μαθαίνω από τους ανθρώπους και να ρουφάω τις γνώσεις τους. Εσύ φιλόλογος? Είμαι φιλόλογος. Είχα την έδρα των ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Νης της Σερβίας. Και σεμνύνομαι να πω, τόσα χρόνια δεν το λέω, ότι είμαι ιδρυτής αυτής της έδρας, γιατί τέλειωσα εκεί τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, το διδακτορικό. Στη Νίκαια. Στις Νίκαια κατά την ελληνική μετάφραση, Νίς κατά την σερβική γλώσσα, την πατρίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου εκεί πέρα. Και πραγματικά σεμνύνομαι, γιατί είμαι και ιδρυτής της έδρας, την οποία και χρηματοδότησα αλλά και στην οποία διδάξα τόσα πολλά χρόνια. Εκεί λοιπόν είναι που πατάνε κάποιοι και λένε ότι οι φιλόλογοι δεν πρέπει να ασχολούνται με την αρχαιολογία, αν και οι αρχαιολόγοι μπορούν να ασχολούνται με τη φιλολογία. Αν δεν πειράζει αυτό το πράγμα. Μα νομίζω οι δύο επιστήμες συνάδουν και η μία συνεπικουρεί την άλλη, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αρχαιολόγος που δεν είναι φιλόλογος και φιλόλογος που δεν είναι αρχαιολόγος. Ειδικά οι αρχαιολόγοι πρέπει να είναι και φιλόλογοι, γιατί οι ξερές πέτρες, άσχετα αν ο Δήμητρης λέει η ιστορία είναι λύθης φθεγγωμένης, πρέπει να ερευνούν την ιστορία για να ερμηνεύσουν αυτά τα οποία ανασκάπτουν κάθε φορά από τα σπλάχνα της γης. Αν δεν ξέρουν φιλολογία, αν δεν ξέρουν γλώσσα καλή και ιστορία, τότε δεν κάνουν τίποτα. Δεν είναι καν αρχαιολόγοι. Εξάλλου να θυμίσω ότι από τα δικά μου τμήματα στο Πανεπιστήμιο βγήκανε δεκάδες αρχαιολόγοι και ιστορικοί. Αν και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι τα αρχαία μας κείμενα, των περιηγητών, των ιστορικών κλπ, θα πρέπει να τα παίζουν στα δάκτυλα οι αρχαιολόγοι και θα πρέπει να ξέρουν τις λέξεις όπως πραγματική, είναι η πραγματική τους έννοια και απόδοση, και όχι να τα διαβάζουν από μεταφράσεις από αγγλικά προς τα ελληνικά ή από γερμανικά προς τα ελληνικά. Με πρόλαβες, ειλικρινά, γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι αρχαιολόγοι δεν ξέρουν καλά αρχαία ελληνικά. Γι' αυτό το λέω. Και επίσης δεν ξέρουν τις έννοιες των λέξεων της εποχής εκείνης, γιατί η γλώσσα μας ως ένας ζωντανός οργανισμός αλλοιώνεται και μεταβάλλεται με τη διάρκεια των αιώνων. Παραδείγματος χάρη στη δική μου έρευνα που έκανα για τον τάφο της Ολυμπιάδος, αναφέρονται αρκετοί, όπως ο Αμερικανός ο Charles Edison που έγραψε για τον τάφο, στη λέξη τάφος ως μνημείο, ενώ τάφος από την ομηρική διάλεκτο και μέχρι τα μακεδονικά χρόνια σήμαινε η νεκρική ταφή, οι τελετές δηλαδή της ταφής, και όχι το μνημείο μέσα στο οποίο εναποθέταν τον νεκρό. Και εδώ πολλοί αρχαιολόγοι το κάνουν
λάθος μέχρι σήμερα. Μπράβο, λοιπόν. Εδώ θα πάμε λοιπόν να ξεκτυλίξουμε αυτό το κουβάρι και να μιλήσουμε για την αξία της πιερίας, για να καταλάβουμε γιατί η πιερία. Αυτό όπως λέω, γιατί η πιερία. Δηλαδή, τι το σημαντικό, τι έχει προσφέρει η πιερία, πόσο μεγάλη ήταν η πιερία και σήμερα απλά είναι μια διαδρομή που περνιέται στα γρήγορα στην Εθνική Οδό χωρίς κανείς να κοιτάξει δεξιά. Και αν δεν ήταν ο Όλυμπος, ναι, δεν θα έστραβαν ούτε το βλέμμα τους οι περαστικοί από την πιερία. Η πιερία υπήρξε και για τους μελετητές είναι πολύ γνωστό η κοιτίδα της αρχαίας, της τελευταίας αρχαίας ελληνικής φυλής, η οποία από το βορρά κατέβηκε προς τα κάτω, δηλαδή των Δωριαίων. Ο Ισίωδος είναι ξεκάθαρο σε αυτό, λέει ότι εκεί στους πρόποδες του πιερικού Ολύμπου ζούσαν οι Δωρείς, εκδιώς και θυΐας, λέει συγκεκριμένα, από το Δία και τη Θεία, γίνονται παιδες δύο, γεννιέται δύο παιδιά, Μάγνηστε και Μακεδόν, ο Μάγνητας και ο Μακεδόνας, ή περί των Όλυμπων τα δώματα ένεων, οι οποίοι είχαν τα σπίτια τους, τα παλάτια τους, τις κατοικίες τους, γύρω από τον Όλυμπο. Mm-hmm. Του τέστην, όλοι αυτοί οι Δωρείς, και μετά έχουμε και άρα πολλά δάφια των συγγραφέων, ότι κατέβηκαν προς τα κάτω, κυριεύσαν την Ελλάδα και κυρίως την Πελοπόννησο, έτσι, από την Αύπακτο απέναντι, και η Πελοπόννησος εκαλείτο από τον Ηρόδοτο Νάσος Θωρείς, δηλαδή νήσος των Δωριαίων. Και το βλέπουμε και σε πολλά τοπονύμια που υπάρχουν στην ακόμα και το Αίγαιο, ας πούμε τόσο παράδειγμα, Αιγαίο. Όλυμπος Ολυμπία. Όλυμπος Ολυμπία, Ποινιός, Ελικόνας στη Βιωτία. Mm-hmm. Η Ναύπακτος δε χτίστηκε από τους Δωρείς, τις τρεις φυλές των Δωρείων που κατοίκησαν εκεί. Και όπου, έκαναν και όπου ναύ, έφτιαξαν τα πρώτα τα πλοία, εξού και Ναύπακτος. Ναύπυγνιμοι, Ναύπακτος, για να περάσουν, να περάσουν απέναντι. Λοιπόν, αυτά βέβαια είναι ξεχασμένα από τα επίσημα ιστορικά βιβλία. Το αρχαίο Ρεαντίβιο. Βεβαίως. Λοιπόν, όλα αυτά τι σημαίνουν. Ακόμα και το Ολυμπία, ας πούμε, είναι από τον Όλυμπο. Mm-hmm. Υπέρ των θεών των Ολύμπων γίναν τα Ολύμπια. Ακριβώς. Από τους ιδαίους δακτύλους του, τον Ηρακλή και τους φίλους του, η Κρονία, ο Κρόνος. Έχουμε και πάρα πολλές, πολλές λεπτομέρειες. Μια γιορτή στη Σπάρτη ήταν γιορτή των Δωριαίων, των Μακεδόνων. Τώρα αυτό το λέμε για την Ολυμπία, διότι λίγοι γνωρίζουν ότι μιλάνε όλοι για τα τέσσερα μεγάλα πανελλήνια αγώνες, αγωνίσματα ή γιορτές, αλλά ξεχνούν ότι υπάρχει ένα πέμπτο, το οποίο γινόταν. Που ήταν πανελλήνιες γιορτές, το 408, ο Αρχέλος. Υπήρχαν οι προϋπήρχαν οι γιορτές σε τοπικό χαρακτήρα. Το 408 όμως τους κάνει πανελλήνιες. Γη τους κάνει πανελλήνιους αγώνες και καλεί, όχι μόνο αυτό, καλεί τον Ευρυπίδη και το ορίζει, το θέτει ως διευθυντή, θα λέγαμε σήμερα. Του φεστιβάλ. Στα Ολύμπια ενδύο, τα οποία σημειωτέων δεν ήταν μόνο αθλητική διοργάνωση. Ήταν θεατρική. Ήταν η μουσική, αφιερωμένη πάντα στον γηγενή μουσηγέτη Ορφέα, αλλά και αθλητικοί αγώνες. Και ξέρεις, το σημαντικό είναι, αυτό είπα ότι οι αρχαιολόγοι πολλές φορές δεν μπορούν να ερμηνεύσουν κάποια πράγματα. Πάρα πολλοί αθλητές που πήραν μέρος στα Ολύμπια, γιατί Ολύμπια στη Μακεδονία, Ολύμπια και στην Πελοπόννησο. Λέγονταν Ολύμπια, όχι Ολυμπιακοί αγώνες. Όχι, τα Ολύμπια. Τα Ολύμπια. Λοιπόν, τι συνέβαινε, στα αρχαία κείμενα βρίσκουμε αθλητής που μετήχε στα Ολύμπια. Δεν διευκρινίζει όμως σε ποια Ολύμπια. Και εις βάρος των Ολυμπίων εν δύο προήχθη και ανεδείχθη περισσότερο η Ολυμπία της Πελοποννήσου. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή και κάνουμε, γιατί κάτι ετοιμάζουμε, να μην τα προδώσουμε κιόλα για τα Ολύμπια, έτσι απλώς ο κόσμος να πάρει μια ιδέα ότι στα τέσσερα μεγάλα Πίθια, Νέμεα, Ίσθμια και Πίθια, Ίσθμια, Νέμεα και Ολυμπία πρέπει
πρέπει να υπάρχουν και τα Ολύμπια της Μακεδονίας. Από εκεί τα μαθαίνει και ο Βικέλας και τα, ο Βεριώτης και τα λέει στον Ζάπα και ξεκινάει η ιδέα της αναβίωσης. Πρέπει να πάμε όμως και κάπου αλλού. Πιερία, τι σημαίνει το πι αυτό το ισχυρό, το πιερ, το ωραίο. Η ομυρική λέξη, ναι. Πιερ, πιερία, σημαίνει έφορη, γόνιμη γη. Μέσα ακριβώς αυτό είναι, ακριβώς αυτό σηματοδοτεί η πιερία όπως είναι σήμερα. Ακριβώς. Ήταν κατάφυτη και όπως μας λέει ο Θεόφραστος, που ήταν φίλος και συνοδοιπόρος του Αριστοτέλη, πάντα επισκέφτηκε βέβαια την πιερία όταν ήρθε ο Αριστοτέλης να διδάξει 7 χρόνια τον Αλέξανδρο στη Μιέζα. Λέει ο Θεόφραστος, πάντα θύεται Ολύμπο το πιερικό. Βρίσκουμε δηλαδή τα πάντα να θύονται στην πιερία. Είπαν και κάτι άλλο, ότι η Αθηνά την ελιά που χάρισε στους Αθηναίους την έφερε και την μεταφύτευσε, την πήρε από την πιερία και την έφερε στην Αθήνα. Και όχι μόνο αυτό, βλέπεις ας πούμε ότι εκεί ένα κομμάτι του τόπου λέγεται Βοτιέα, από εκεί βγαίνει ο Βότρης, τα Αμπέλια, τα οποία είναι η Καμπανία πιο πάνω, που αργότερα αυτοί πάνε στην Ιταλία και κάνουν, συνεχίζουν, διδάσκουν την αμπελοκαλλιέργεια εκεί πέρα, και οι Καμπανοί μετά, Μακεδόνες, πηγαίνουν στην Γαλλία και διδάσκουν το σαμπανιζέ. Έτσι, το καμπανιζέ, σαμπανιζέ. Η σαμπάνια βγαίνει από τη Μακεδονία, έτσι. Δηλαδή, να το ξέρουν αυτό το πράγμα. Ο ημαθώης τόπος. Ο ημαθώης, όχι η ημαθία με την έννοια τη σημερινή. Ναι. Είναι ο αμμώδης. Ο αμμώδης. Αυτός που αναδεικνύεται μέσα από τη θάλασσα, ο υψηλός. Τα κύματα και γίνεται μεγάλο. Όλοι ξέρουν τις παραλίες του Πλαταμόνα, τις μεγάλες. Και όχι μόνο στο Βαρικό και παραπέρα, στην Ολυμπιακή Ακτή. Και ο Όμηρος μας λέει συγκεκριμένα, που δεν το πρόσεξαν συνήθως οι μελετητές, ότι η Ήρα, ο Ερμής, κατεβαίνει στην πιερία και αμαθία τερατινή, και στην ημαθία την αγαπημένη. Εννοεί δηλαδή τις αμμώδεις εκτάσεις της σημερινής πιερίας. Όποιος και σήμερα πάει να τις δει, τις ερωτεύεται. Ακριβώς το ίδιο είναι. Έτσι. Είναι μια ακτή 200 μέτρα πλάτος. Και πιερία τώρα. Πιερίδες μουσες. Να που κατεβαίνουν και στον Ελικόνα, οι Ελικονιάδες μουσες. Έτσι όπως λέγαμε με την κάθοδο. Έτσι στη Βιωτία. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Ελέγχθησα από πολλούς ιστορικούς ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν προηγμένοι στον πολιτισμό. Ας μου βρουν αυτοί οι καθηγητάδες έναν άλλο τόπο της Ελλάδος που να έχει 9 θεές κόρες του Δία, οι οποίες ήταν προστάτησες των τεχνών και των γραμμάτων, και όχι μόνο, και είχαν μητέρα τη μνημοσύνη, την κοιτίδα, τον πυρήνα της μνήμης, γιατί η μνήμη συνδυάζεται με τη σκέψη, συνδυάζεται με τον πολιτισμό, συνδυάζεται με την αιωνιότητα. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, σας μιλάμε τώρα για ένα μικρό τμήμα της Μακεδονίας. Για ένα πολύ μικρό τμήμα της Μακεδονίας, την Πιερία, που στην αρχαιότητα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το σημερινό, που ξέρετε, σαν νομό Πιερίας. Αλλά φανταστείτε λοιπόν για το πόσο πολιτισμό είχε αυτή η περιοχή. Και αυτές κατοικούσαν απέναντι, από τη Σύβαλε ο Μπαμπάς να κατοικούν απέναντι από τον Όρη, στα Πιέρια Όρη. Έτσι, τα οποία δώσανε μια από τις μεγαλύτερες οικογένειες αγωνιστών του 21, που ξεχνιέται με αλφαγιώτα πάρα πολύ από τους μελετητές, τους Λαζέους. Κλείνω την παρένθεση. Ο Θανάσης έχει κάνει και ιδιαίτερες ομιλίες γι' αυτό. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Αλλά δεν ξεχνούμε, στην Πιερία γεννήθηκε ο Ορφέας. Αυτό εκεί ήθελα να πω. Στα λίμνηθρα του Ολύμπου, κατά τον Απολώνιο τον Ρόδιο, στα αργοναυτικά, αναφέρεται ότι όταν τελείωσε η αργοναυτική εκστρατεία, γύρισε εν λέκτρις Ιάγριο, μας λέει συγκεκριμένα, στα παλάτια, στα κρεφάτια του Ιαύρου, του πατέρα του, για να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του. Επομένως, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Αριστοφάνης μας λέει για τον Ορφέα, έβρε και τα του Διονύσου μυστήρια. Εφεύρε όλες τις μυστηριακές τελετές του Διονύσου, αλλά και των το Θεών. Μας έδωσε τους ύμνους. Άρα, αυτοί οι Θράκες, σε εισαγωγικά η λέξη, οι πρώτο Έλληνες, Θράκες, πίερες,
θράκιν, το θρικεύειν, δηλαδή το μιμήστε τους θράκες, είναι το θρικεύειν, το θρησκεύειν, αλλά Ορφέας, άρα οι πίερες δώσανε στον υπόλοιπο ελληνισμό τη θρησκεία. Πολύ. Θρησκεία, θράκη, θρησκεία. Πολύ πιο απλά από σένα, από μένα και από όλους μας, τα είπε αυτός ο υπέροχος αγαπημένος τρελάρας που τον αγαπώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Βυζίνος. Έτσι. Φράξ. Από τη Θράκη, βρε παιδιά, και από την Πιερία γεννήθηκε η θρησκεία. Τελεία. Είναι... Τα πεόλα... Και αυτός το πήρε από κάπου. Αυτό το ναι. Διαλαλούν, το διατρανούν δηλαδή, πάρα πολλοί αρχαίοι συγγραφείς. Εντάξει. Έτσι. Δεν αντιλέγω, δεν πάει αυτό. Παρθενογενές, αλλά το σε δύο στίχους, τα είπε όλα για να μην... Με δύο κοντολογίες που λένε. Κοντολογίες, να μείνει στους ακροατές. Και, αυτό, και γι' αυτό θα κάνουμε κάτι άλλο για τα Λίβηθρα. Είναι πόνος μου μεγάλος. Και έχουμε τώρα Λίβηθρα, Πίμπλια, Πίδνα. Σου λέει τίποτα σαν αυτό? Έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και τι είχες πει, μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα? Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Ό,τι και να πούμε, και ό,τι, όλα θα συνδέονται. Η Πίδνα βέβαια βρίσκονταν στο βόρειο έτσι, τμήμα εκεί του Θερμαϊκού. Ήταν η πιο σημαντική πόλη της Μακεδονίας και αργότερα στα ιστορικά χρόνια πόλη λιμάνι. Η λέξη Πίδνα ή Κίδνα είναι πρώτο ελληνική, δεν είναι μεταγενέστερη λέξη. Και εκεί έχουμε εντοπίσει, έχουμε βρει, έχουμε ανασκάψει τους αρχαιότερους προϊστορικούς οικισμούς, θα έλεγα, όλης της Ελλάδος. Να λοιπόν, πόσο σημαντική ήταν η περιοχή. Α, μπράβο, γιατί. Γιατί πλούσιο έδαφος, νερά, θάλασσα και ένα... Ποταμίσια νερά, μην τα ξεχνάς, γιατί αυτό ήταν το καθαρό νερό που μπορούσαν να γίνουν λιμναίοι οικισμοί γύρω τους, να τρέφονται από και το... τα δύο βουνά και ο Όλυμπος, και να θυμίσω, Όλυμπος σημαίνει φωτεινός, λαμπρός, Ελένη, Έλυμπος, έτσι, Σελήνη, Σελήνη, Έλληνες, η φωτεινή, η φωτισμένη, λοιπόν, τι σημαίνει? Ότι εκεί πραγματικά άστραψε το φως πολύ νωρίς. Τα λέγαμε και προηγουμένως στην κατηδίαν συζήτηση που είχαμε. Η Πίδνα λοιπόν, και λόγω της γεωμορφίας που έχει, μοιραία πρώιμα ανέπτυξε ένα τρομακτικό πολιτισμό.
τον οποίο σιγά σιγά αποκαλύπτουν. Και ευτυχώς που γίνονται και κάποια έργα, όπως ο δρόμος ή σιδηροδρομικά, και πέφτουμε τυχαία, γιατί εσκεμμένα σε αυτή τη χώρα και μεθοδικά δεν γίνεται τίποτα, πέφτουμε πάνω σε τόσο σπουδαία ευρήματα και πραγματικά μένουμε άναυδοι. Εγώ την πίδυνα την ονομάζω πλουτοφόρα, διότι και λυπάμαι πάρα πολύ όλα αυτά τα ευρήματα που κατά καιρούς τυχαία ανεβρέθηκαν, είναι στιβαγμένα και λυπάμαι τόσο πολύ σε κυβότια στα υπόγεια του Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Είναι κρίμα για τον ελληνισμό, είναι κρίμα για την αλήθεια, είναι κρίμα για την ιστορία. Ενώ το Αρχαιολογικό Μουσείο δεν έχει Κατερίνη. Η Κατερίνη δεν έχει, ευτυχώς έχει το Δίον. Μιλάω για την πρωτεύουσα του νομού. Το νομού. Κάθε πρωτεύουσα, κάθε νομού θα πρέπει να έχει ένα Αρχαιολογικό Μουσείο. Βεβαίως. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια να φτιάξουμε και ένα μουσείο στο Μακρύγιολο, δηλαδή στην αρχαία Πίδυνα. Στάθηκε αδύνατο μέχρι που τελικά το καταφέραμε. Δεν υπήρχαν χωράφια. Δεν υπήρχε χώρος, δεν υπήρχε ζωτικός χώρος. Λοιπόν, το καταφέραμε, αλλά προσέξτε πάλι η σκληροπυρηνική δημοσιοπαλληλική αρχαιολογό, πώς θα το χαρακτηρίσω, δεν μου έρχονται ελληνικές λέξεις να χρησιμοποιήσω στο στόμα μου. Το κτίσμα το ονομάτισαν, προσέξτε, μουσιακή αποθήκη. Μα στην αποθήκη βάζουμε πράγματα που θέλουμε να τα φυλάξουμε και να τα κρύψουμε. Ναι. Στην ουσία να μην είναι προσπελάσιμα. Δευτεράτζες. Και... μπράβο στους άλλους. Και έτσι κατάντησε αυτό το υπέροχο κτίριο σαν μια μουσιακή αποθήκη, με συνέπεια να μην λειτουργεί τίποτα. Βέβαια οφείλω να πω ότι αυτά που βρίσκει κανείς και βλέπει σήμερα εκείνο ρατά είναι ρωμαϊκών χρόνων, είναι τα κατάλοιπα. Τα πάνω πάνω. Ναι. Διότι έτσι, έχουμε πολλές. Νεολιθικά και πιο πριν ακόμα. Έτσι, πάρα την περιοχή. Πολλά, και να σημειώσω ότι σε αυτή την περιοχή βρέθηκε μια τρίτη επιγραφή, μια καρκινική, ξέρεις, από αριστερά προς τα δεξιά, όταν γράφανε εκείνη την εποχή, του 7ου αιώνα π.Χ., γραμμένη σε ελληνική γλώσσα, μια στην, νομίζω, είναι στην Κύμη της Ιταλίας, μια στην Εύβοια, αν θυμάμαι καλά, και πρόχειρα, και μια στην Πίδυνα. Και εδώ να σημειώσω το έβριμα πραγματικά, το σπουδαίο αυτό και τη μελέτη του καθηγητή του Τζιμόπουλου, του Γιάννη, Τζιφόπουλος, με τους συνεργάτες του, και συγχαρητήρια πραγματικά, και το κατέθεσε στα ιστορικά πλέον αρχεία. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι η ελληνική γλώσσα διαχρονικά χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους της Μακεδονίας. Ίδια και απαράλλακτη από την βόρεια, το βόριο σημείο της, το βορειότερο σημείο της χώρας, έστω της σημερινής χώρας κουφουρεμένης Ελλάδας, έως το νοτιότερο. Μα Ελλάδα, αγαπητέ Γιώργο μου, δεν είναι ο σημερινός γεωγραφικός χώρος. Ο Όλυμπος, και θα πω κάτι, αν οι Δελφοί υπήρξαν ο ομφαλός της γης, ο Όλυμπος υπήρξε ο εγκέφαλός της, και ο Όλυμπος βρίσκονταν στο κέντρο του ελληνικού ζωτικού χώρου. Έτσι. Όταν υπήρξε ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τουνής, οι Σέρβοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μία πόλη κοντά σε έναν ποταμό, κοντά στο Νις, εκεί στην νότια Σερβία, την οποία ταύτισαν με την βορειότερη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άρα ο ελληνισμός, αυτός ο κοσμοπολίτης ελληνισμός, επεκτείνονταν, διαχέονταν, εξακτινίζονταν, να είμαι σωστός, σε πολύ μεγάλη γεωγραφική επιφάνεια, άσχετα αν τον συρρήκνωσαν σήμερα οι πολιτικές κατά καιρούς σκοπιμότητες σε αυτόν τον χώρο. Και αφού λοιπόν δώσαμε την, έτσι ακροθυγώς, την αξία και την ιστορία της μεγάλης πιερίας, της σπουδαίας πιερίας, να δούμε λίγο και το θέμα μας, το κυρίως πιάτο ερχόμαστε τώρα, την Ολυμπιάδα. Πες μου λίγο, ποια ήταν αυτή η γυναίκα?
Πολύ λίγο, έτσι, για κάποιον που ίσως να μην ξέρει ένα μικρό βιογραφικό της. Ήταν η πριγκίπισσα Μυρτάλη, κόρη του Νεοπτόλεμου του δεύτερου, βασιλιά της Ηπείρου, απόγονη του Αχιλλέα, ο γιος του Αχιλλέα ο Νεοπτόλεμος παντρεύτηκε την γυναίκα του Έκτορα και γέννησαν τον Έλενο και βασίλεψαν στην Ήπειρο. Αυτό δείχνει και τον εμφύλιο, τον τροϊκό. Μα ήταν ο εμφύλιος ένας τροϊκός πόλεμος. Και πολλοί που δεν την καταλάβουν το λέει και ο Όμηρος. Μα το λέει ο Όμηρος, γιατί από τον Όμηρο επάνω ήταν σύμμαχοι των Τρώων και από τον Όμηρο και κάτω. Και οι ίδιοι θέοι, έξι από εδώ, έξι από εκεί. Έτσι από εκεί και κάτι άλλο, τώρα έθιξες και ένα, δεν είναι το αντικείμενο. Έξι θεές είπες, έξι θεοί. Πρόσεξε την ενότητα και την σπουδαιότητα των φίλων. Της ισότητας. Προσέξτε. Το που σήμερα παλεύουμε. Ναι, να το κατακτήσουν οι άνθρωποι. Ναι. Οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν θεσπίσει πρώτα στη θεότητά τους και μετά στην κοινωνία. Και φυσικά δεν υπήρχε μεταφραστής ή διαμεσολαβητής όταν μιλούσε ο Έκτορας. Όχι, πουθενά δεν λέει ο Όμηρος ότι ο Έκτορας με τον Αχιλλέα ότι μιλούσαν με διερμηνέα, μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Εντάξει, το λύσαμε και αυτό γιατί έτσι καμιά φορά ακούω και διάφορα. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την γυναίκα. Την η πριγκίπισσα λοιπόν πριγκίπισσα των Αιακίδων, οι Αιακίδες, ο Αιακός, πατέρας του Αχιλλέα. Λοιπόν, να και έγινα μέσα στη μέση, να η Μυρδόνης, η θεία ευθειότητα, όλα έτσι, ήταν ένα. Ένα παντρεύεται και θα έλεγα εγώ, βέβαια ο γάμος ήταν ερωτικός πιστεύω, ήταν μικρούλα και τη συναντάει στα μυστήρια της Αμοθράκης, την ερωτεύεται ο Φίλιππος, δυναμική αυτή, μια τέτοια ήθελε ο Φίλιππος, την παντρεύεται και για πολλούς λόγους. Και επειδή την ερωτεύτηκα, αλλά και για πολιτική σκοπιμότητα. Επιγαμιαίες σχέσεις που αργότερα γνωρίσαμε πολύ καλά. Οι βασιλικές οικογένειες έτσι και οι δυο καταγωγοί, ο Φίλιππος από τον Ηρακλή, αυτή από τον Αχιλλέα, γιατί ο Αλέξανδρος πάντα σεμηνύνονταν, μα τους κοινούς μου πρόγονους, τον γιο της Θέτιδας και τον γιο της Αλκμίνης, έλεγε πάντα. Γι' αυτό και αγαπούσε το Σπερχείο και λοιπά, ναι. Μπράβο. Την παντρεύεται λοιπόν, άμα τι ήθελε και την παντρεύτηκε, μια τόσο δυναμική γυναίκα, ήταν η μοναδική αρχαία Ελληνίδα στην εποχή της που ήταν τόσο μορφωμένη. Mm-hmm. Λοιπόν, και γεννάει τον Αλέξανδρο μαζί της, ο Φίλιππος πήρε και άλλες βέβαια, γάμος σκοπιμότητας, και την Κλεοπάτρα. Έκανε δύο παιδιά με τον Φίλιππο. Βασίλεψε μαζί του πολλά χρόνια. Τους συγγικούς καυγάδες τους ξέρουμε λίγο πολύ, αλλά το 334 που έφυγε ο Αλέξανδρος άφησε στη Μακεδονία το ποτηρητή, τον αντίπατρο. Δεν τα βρίσκε με την Ολυμπιάδα και το 331 φεύγει, εγκαταλείπει την Πέλα της Αιγαίας κλπ. Και φεύγει στην Ήπειρο γιατί ήδη η κόρη της, η Κλεοπάτρα, είχε παντρευτεί τον αδερφό της, τον Αλέξανδρο των Μολωσών, και ο οποίος σκοτώθηκε στην Ιταλία, στην εκστρατεία του, και πήγε να βοηθήσει στην διακυβέρνηση της Ηπείρου την κόρη της, την Κλεοπάτρα. Μένει λοιπόν η Ολυμπιάδα στην Ήπειρο μέχρι το 317, οπότε είχε πεθάνει ο Αλέξανδρος το 323 και αναγκάζεται να γυρίσει για να σώσει τον θρόνο της Μακεδονίας για τον διάδοχο του Αλεξάνδρου, τον Αλέξανδρο τον Τέταρτο. Ναι. Έρχεται λοιπόν με τα στρατεύματα του Αιακίδη, του βασιλιά της Ηπείρου, ξαδέρφου της που τον κάλεσε στο θρόνο, και οχυρώνεται πού? Στην Πίδνα. Γιατί στην Πίδνα? Ήταν η πιο οχυρή και οργανωμένη πόλη της Μακεδονίας. Mm-hmm. Κρατάει η πολιορκία 7 μήνες, φθινόπωρο ξεκίνησε και την άνοιξη, κάτω από δραματικές συνθήκες, η Ολυμπιάδα παραδίδεται στον Κάσανδρο, ο οποίος τη δολοφονεί. Και μας λέει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, άταφον ρίψε, δηλαδή την άφησε άταφον. Εδώ οι αρχαιολόγοι κάνουν το μεγάλο λάθος. Μεταφράζουν τη λέξη άταφο ότι δεν την έβαλε στο χώμα σε τάφο. Όχι. Δεν τις έκανε τις νεκρικές
τελετές. Νομισμένα. Σαφώς, γιατί δεν μπορούσε να μην τη θάψει. Ήταν το μεγαλύτερο ανοσιγούργημα. Και σου θυμίζω την περίπτωση της Αντιγόνης. Έτσι, ότι ήταν η μεγαλύτερη... Το μίασμα που μπορούσε να κάνει. Λοιπόν, επομένως την έθαψε. Αλλά σε τάφο άσημο. Δεν είχε, με ήττα, δεν είχε σήμα ο τάφος. Ήθελε να ξεχαστεί η μητέρα του μεγαλύτερου πολεμάρχη ή διπλωματικού νου των αιώνων. Έλα όμως που λάθος λογάριασε ο Αλέξανδρος. Έθαψε την Ολυμπιάδα. Ο Κάσανδρος. Συγγνώμη. Έθαψε την Ολυμπιάδα βέβαια μακριά από τον, από την πόλη. Από τον αστικό ιστό της πόλης για να μην είναι κοντά και θυμίζει κτλ. Κάπου πιο μακριά. Αυτός ο τόπος ήταν στον σημερινό Κορινό της Πιερίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο λόγος για τον οποίο ο τάφος δεν υπάρχει μέσα στο άστι της Πίδνας, της τότε Πίδνας, ήταν, τότε άστι, ήταν ο φθόνος και για να μην συνεχίσουν οι Μακεδόνες, μήπως αυτό το σημείο γίνει σημείο που θα ξαναέρθει η αγάπη για τον Αλέξανδρο και ρίξει τον Κάσανδρο, ο οποίος ήταν γνωστός. Παράλληλα μετά από λίγα χρόνια δολοφονεί και τον Αλέξανδρο τον τέταρτο στην Αμφίπολη. Και τώρα βάζω και ένα ερωτηματικό. Τον δολοφονεί μεν, δεν ήταν κίνδυνος για τον Κάσανδρο πλέον ο μικρός Αλέκνος και η Ροξάνη που ήταν στην Αμφίπολη, τους κρατούσε φυλακισμένους, αλλά όμως έπρεπε πολιτικά να κάνει κάτι για να μαλακώσει την αγριότητα των Μακεδόνων. Ήδη ο Αλέξανδρος είχε θεοποιηθεί, ήδη η μάνα του είχε θεοποιηθεί, έπρεπε για τον απόγονό του να κάνει κάτι πολύ σπουδαίο. Μήπως ο τάφος της Αμφίπολης είναι τάφος του Αλέξανδρου, του τρίτου, του γιου, του μεγάλου Αλεξάνδρου. Του τέταρτου. Συγγνώμη, του τέταρτου. Του γιου του ερωτηματικό. Μάλιστα, ωραία. Αυτό θα... Τη θάβει και... λοιπόν την Πίδνα και... Κάποια στιγμή, το 294, θυμάμαι, πεθαίνει ο Κάσανδρος, βασιλιάς της Μακεδονίας σε λίγο, μετά τα δυο παιδιά του που αλληλοσπαράχτηκαν, γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας ποιος? Ο γιος του Εακίδη, ο Πύρος, βασιλιάς της Ηπείρου, καταλαμβάνει τη Μακεδονία. Ξάδελφος Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ξάδελφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανεψιός της Ολυμπιάδου. Τι κάνει? Πρώτη πολιτική πράξη. Πρέπει να, να γοητεύσει. Έτσι. Και να χαϊδέψει τα αυτιά και τα μάτια των Μακεδόνων. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει? Πάει στον τάφο, τον μικρό τάφο, τον μόνο θάλαμο τάφο που υπήρχε, τον πριγκυπικό τάφο στην περιοχή του Κορινού, και τι κατασκευάζει? Τι? Το υπόλοιπο που υπάρχει σήμερα του μνημείου, έναν τεράστιο πομπικό διάδρομο 22 μέτρα, πρόσεξε, και ένα τελεστή τύμβο, και ένα τεράστιο τύμβο. Τύμβο από πάνω. Τύμβος, χώμα δηλαδή, τεράστια ποσότητα. Ναι, που τύμβους να πούμε γίνονταν μόνο για τα επίσημα πρόσωπα. Τους ήρωες, στα πολυάνδρια κυρίως μετά τις μάχες. Αξιωματικούς, στρατηγούς και βασιλείς. Ναι. Μια ένδειξη ότι ο τάφος είναι κάποιο πολύ σπουδαίο. Έτσι, μπράβο. Έχουμε τύμβο, έχουμε τάφο πολύ σπουδαίο. Μπράβο. Πάμε στα χαρακτηριστικά τώρα αυτού του τάφου. Γιατί όσο πιο μεγάλος ο τάφος, τόσο πιο σπουδαίο το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Έτσι, προφανώς. Έτσι. Μήκος. Μήκος. 22 μέτρα. Διάβολος. Είναι ο μεγαλύτερος μακεδονικός τάφος σε μήκος που βρέθηκε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Για έναν τυχαίο άνθρωπο το κάνανε. Άρα λοιπόν λογικά θα είναι για κάποιο πάρα πολύ σπουδαίο πρόσωπο. Πάμε στα άλλα χαρακτηριστικά. Πόσο θάλαμος έχει μέσα? Είναι τριθάλαμος. Είναι ο μοναδικός τριθάλαμος μακεδονικός τάφος που ανασκάφτηκε μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Για έναν τυχαίο το κάνανε. Πάμε παρακάτω. Τι διάμετρο έχει? Είναι 5 μέτρα το ύψος, αλλά να σημειώσω εδώ ότι είναι μεγαλύτερος από τον τάφο του Φιλίππου. Το λεγόμενο τάφο του Φιλίππου. Τον θεωρούμενο τάφο του Φιλίππου. Το θεωρούμενο τάφο του Φιλίππου. Στην λεγόμενη Βεργίνα. Στη Βεργίνα. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε έναν τάφο
ο οποίος για όλο τον κόσμο, προφανώς περισσότερο έχουν πάει και έχουν επισκεφτεί τη Βεργίνα, να ξέρουν ότι είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Βεβαίως, ο τάφος της Ολυμπιάδος είναι σε μήκος μεγαλύτερος, αλλά και κατασκευαστικά έχει κάποια στοιχεία τα οποία μας σωθούν να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει, να τρέξει. Όπως? Όπως η νεκρική κλίνη στο Φίλιππο, στο τάφο του το φερόμενου Φιλίππου, τον φερόμενο τάφο του Φιλίππου, είναι ξύλινη η νεκρική κλίνη. Στον τάφο της Ολυμπιάδος η νεκρική κλίνη είναι μαρμάρινη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο πύρος, όταν μετά από μια γενιά ανασκεύασε, διασκεύασε τον τάφο και τον έκανε μεγαλύτερο και σπουδαιότερο, τον πλούμισε. Είχε τον πλούμισε, τον στόλισε, θα πω. Ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει που ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να λησκόνησω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Είχε τον χρόνο την νεκρική κλίνη να την φτιάξει μαρμάρινη, γιατί θέλει κάποιο χρόνο έτσι, να ξεφτεί το μάρμαρο και αυτό. Χρήμα, χρόνο. Την πρόσωψη δε αυτής της νεκρικής κλίνης είναι ένα γλυπτό, ένα υπέροχο γλυπτό, το οποίο το 1850 το πήρε ο αρχαιολόγος, ο Γάλλος αρχαιολόγος Εζέ, ο οποίος ανέσκαψε και τον τάφο, τον πήρε και βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου. Μαζί με άλλα. Με άλλα, όπως οι μαρμάρινες πύλη και το λιχνάρι, το σκεύος, ναι. Το σκεύος που βρέθηκε πεταγμένο από τους αρχαιοκάπηλους, την αρχαιότητα, τα έχει στο Μουσείο του Λούβρου. Και για τα οποία δεν έχουμε γύρει ποτέ ένα αξίωμα που μας θα γυρίσουν καμία πίσω. Φορά. Έτσι. Ας φέρουμε τα Ελληνία πρώτα και μετά να ασχοληθούμε και μετά. Ναι, δεν είναι μόνο αυτά βέβαια και δεν πρέπει όλα να τα λέμε μουσεία, και τα μάρμαρα με το όνομα του κλέφτη. Όλα. Έτσι, γιατί και εκείνα δεν είναι ζήμια. Είναι τραγικό λάθος να τα λέμε Ελληνία. Mm-hmm. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Γιατί δεν λέμε του Φιδία, της Ακροπόλεως, της Ακρόπολης, έτσι, και όλα αυτά τα πράγματα. Αλίμωνα. Δεν ζητάμε τίποτα από αυτά, ζητάμε μόνο ένα μικρό κομμάτι από τα κλεμμένα του Έλλη, ένα μικρό κομμάτι και όχι όλα τα κλεμμένα του Έλλη, παράξενη τακτική. Ούτε διαβάζουμε τον Μπάιρον που ολόκληρες ποίηματα έχει γράψει, η κατάρα της Αθηνάς, για όνομα του Θεού σε αυτή τη δεν χώρα. Δεν συγκινούνε ρε παιδί μου, κανείς. Δεν συγκινούνε αυτές. Λυπάμαι αγαπητέ μου Γιώργο που δεν συγκινείται κανείς. Τόσο σκληρή είναι οι νεοέλληνες. Πολλές φορές αμφιβάλλω και για την υπόστασή μας. Τέλος πάντων, εγώ θα σου έλεγα ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα
μια κίνηση για να έρθουν αυτά πίσω στη Μακεδονία. Έχω κάνει μια κίνηση, δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Όχι, θα τα πούμε. Με ένα σημαντικό πρόσωπο το οποίο δεν ασχολήθηκε καθόλου. Θα δούμε, θα δούμε. Μπορούμε να τα φέρουμε πίσω βέβαια ή τουλάχιστον εκ μαγεία. Δηλαδή αντίγραφά τους. Δεν διαφωνώ να κρατήσουν οι Γάλλοι τα αντίγραφα και να μας στείλουν τα πρωτότυπα. Τώρα που ο Μακρόν θέλει να δώσει όλα τα κλεμμένα από τους Αφρικανούς στους Αφρικανούς, να δώσει και όλα τα κλεμμένα από τους Ευρωπαίους στους Ευρωπαίους και δει στους Έλληνες. Εκεί θα δείξει και αν πραγματικά εννοεί αυτά που λέει. Πάμε πάλι πίσω λοιπόν. Η κατασκευή του τάφου, ας πούμε το ψηφιδωτό δάπεδο, αμέσως προϊονίζει ότι εισέρχεσαι σε ένα ανακτορικό οίκημα. Mm-hmm. Δεν το κάναν για ένα τυχαίο, δεν το κάναν. Επίσης η κατασκευή κυρίως του πομπικού διαδρόμου που κατασκεύασε κατά τη δική μου άποψη ο Πύρος είναι από φίνο υλικό, υπάρχει απομίμηση μαρμάρου και πολλές φορές αντιλαμβάνεσαι τη σπουδαιότητα σε πολλά θραύσματα του καλλιτέχνη που το κατασκεύασε. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή. Επίσης, υπέροχος είναι ο προθάλαμος και η πρόσωψη κυρίως του προθαλάμου που είναι μια θωρική πρόσωψη που προσομοιάζει με είσοδο ανακτόρου. Mm-hmm. Κατά την άποψή μου δε, πριν από τον πομπικό διάδρομο υπάρχει και ένα τελεστήριο σημείο που φανερώνει ότι αυτός ο νεκρός ήταν έτσι σπουδαίος, λατρεύονταν. Ξέρουμε ότι η Ολυμπιάδα λατρεύτηκε ως θεά. Ξέρουμε επίσης ότι ο τάφος είναι γυναικείος, διότι η θήκη πάνω στην οποία βρίσκονταν η Λάρνακα ή αν θέλεις η Λίκεθος που περιείχε τη στάχτη ή τα κόκαλα της νεκρής βρίσκεται στο ανατολικά. Οι γυναίκες στάβονταν με το κεφάλι ανατολικά. Και τώρα έρχεται το κρίσιμο ερώτημα. Όλα αυτά έτσι όπως τα λες, σε μένα που δεν είμαι ένας απλός άνθρωπος είμαι. Κάποιοι άλλοι που είναι πιο σύνθετοι άνθρωποι, που είναι αυτή η δουλειά τους. Όταν τα είπες, όταν τα εξέθεσες, δεν συγκινήθηκαν, ας πούμε, έλα το βρε Θανάση. Αυτά τα πράγματα μου λες, πάμε να τα δούμε, να τα δούμε, όχι να τα ψάξουν. Δεν συνεκινήθησαν, δεν σε πήραν από το χέρι να πας, αυτό. Θα πιαστώ από μία λέξη που είπες. Είπες είναι η δουλειά τους. Ναι. Εγώ θα αλλάξω τον τόνο της λέξης. Κοιτάξω. Είναι η δουλεία τους. Αυτοί όλοι. Είναι σκλάβοι ενός ανώτερου αφεντικού. Και εκφράζονται και δρούν σύμφωνα με τις επιταχές. Τις εντολές κάποιου αφεντικού. Μου απάντησες. Θα συνεχίσω εγώ να κάνω τις ερωτήσεις που πρέπει να σου κάνω για να πείσουμε τον κόσμο. Τι φιλολογικές πηγές μαρτυρίες έχουμε από τα αρχαιότερα χρόνια ή έστω και μέχρι πρόσφατα ίσως περίγητο. Αναφέραμε βέβαια πολλούς, ναι, τον Πλούταρχο. Ναι, που λένε ότι κάπου εκεί ετάφη η Θα μείνω λίγο στο λιγνάρι που βρήκε ο Εζέ. Ξέρουμε ότι η Ολυμπιάδη ήταν μοιημένη στα βακχικά, διονυσιακά, ορφικά, καδίρια, μυστήρια κλπ. Και ήταν αρχιέρεια της Μακεδονίας. Γιατί φεύγοντας ο Αλέξανδρος της ανέθεσε, ο βασιλιάς ήταν ο αρχιερεύς πάντα στη Μακεδονία, της ανέθεσε μόνο αυτόν τον τίτλο, τον θρησκευτικό πλεονέκτημα. Την πολιτική και στρατιωτική εξουσία την είχε ο αντίπατρος. Αυτή ήταν αρχιέρεια. Και οργάνωνε τα θεσμοφόρια. Το λιχνάρι λοιπόν μες στον τάφο ήταν το ιερό σκέφος, τα θεσμοφόρια τελούνταν κατά το σκοτάδι, κατά τη νύχτα και οι γυναίκες και ήταν γυναικεία τελετή και πήγαιναν με λιχνάρια να φωτίζουν. Να φωτίζουν. Ναι, και, όχι, και η Ολυμπιάδα τελικά είχε μείνει και ήταν η τελευταία όταν ξέπεφταν τα καβίρια να τα ανορθώσει, να τα αναστήσει, είχε την εντολή αυτή. Ήταν η εντολή που είχε πάρει, ναι, από τον ίδιο τον Αλέξανδρο. Ναι, να μην τα αφήσει να σβηστούν κλπ. Τι φιλολογικές πηγές έχουμε, μαρτυρίες και κείμενα για την Ολυμπιάδα, τη Μυρτάλη σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο ξέρουμε, καταρχάς μας λέει ο Πλούταρχος, ότι μετείχε στα ορφικά κλπ. Και συγκεκριμένα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μας αφήνει ο Πλούταρχος,
έπαιζε με τα φίδια, να πω έτσι. Mm-hmm. Είχε φίδια στα ανάκτορα κλπ. Πρόσεξε. Τι έκανε ο Πύρος. Στην θήκη όπου υπήρχε τα οστά της, έχει ένα γλυπτό το οποίο είναι μέσα στον τάφο αυτή τη στιγμή. Δεν το πήρε. Δεν κατάφερε ο Ζέ να το ξεκολλήσει και έκανε και ζημιά προσπαθώντας να το σπάσει. Υπάρχει το μεγάλο φίδι. Ποιο είναι το φίδι. Είναι ο Θεός ο Άμωνας Δίας, για τον οποίο η Ολυμπιάδα πάντα διακήρυται, τα λέει ο Πλούταρχος αυτά, ότι είναι πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου. Γι' αυτό και ο Αλέξανδρος κατεβαίνει στο μαντίο του Άμωνος Ρα, στην όαση Σίου Ατατελειδή σήμερα Αιγύπτου, να μοιηθεί, να χρηστεί πραγματικά γιος του και να η μαμά με τον γιο, όπως έχουν αυτή τη σύνδεση. Αυτό το φίδι εικονίζεται εδώ, θα τα δείτε. Είναι πέρα, μέσα στον τάφο του. Είναι στο βιβλίο αυτό εδώ πέρα, το οποίο, αυτό που κρατώνει η δεύτερη έκδοση, αλλά θα κάνει 15 εκδόσεις αυτό το βιβλίο του Θανάση του Μπίντα, τα οποία τα βιβλία ο Θανάσης δεν τα πωλεί. Τα δίνει σε όποιον θέλει. Τα στέλνει ιδίης εξόδης κιόλας σε όποιον θέλει. Έτσι. Το φίδι είναι ένα από τα σύμβολα που υπάρχουν στον τάφο. Υπάρχουν και άλλα. Ναι, μας το λέει, είπα ότι η ιδιότητά της φαίνεται από το λιχνάρι και φαίνεται και από το φίδι. Έτσι. Και άλλες επίσης πηγές. Έχουμε πηγές ότι στο παλάτι υπήρχαν δυο σκυλιά. Ο Περίτας και ο Τρίακος. Ο Τρίακος δώρος τον Αλέξανδρο του βασιλιά των Παιώνων. Mm-hmm. Παίωνες ήταν ένα ελληνικό φύλλο προς το βορρά. Σήμερα βόρεια της Μακεδονίας μας. Βόρεια της Μακεδονίας μας ήταν οι Παίωνες. Τον Τρίακο λοιπόν το χάρισε ο Αλέξανδρος φεύγοντας, άφησε τον Τρίακο να φυλάγει τη μητέρα του. Αυτόν τον Τρίακο, το γλυπτό κομμάτι του Τρίακου, το έβαλε ο Πύρος μέσα στον τάφο της Ολυμπιάδας. Να πούμε ότι όλα αυτά σχετίζονται με τους μολοσσούς, από εκεί τα σκυλιά. Είναι ένας μολωτικός σκύων. Έτσι. Τα μολωτή, τα μολωσικά σκυλιά έχουν την πατρίδα τους εκεί πέρα. Ο Πύρος χρησιμοποιούσε και, και στους πολέμους τους μολωτικούς. Και ο Αλέξανδρος. Κίνος και ο Αλέξανδρος. Έτσι. Τα σκυλιά δηλαδή. Που λέμε σήμερα μολωσί. Αυτό το σκυλί λοιπόν το έβαλαν μέσα στον τάφο της Ολυμπιάδος. Και αφού είμαστε τόσο πολύ φιλόζωοι εμείς οι Έλληνες σήμερα, γιατί δεν κάνουμε την παγκόσμια γιορτή του μολωσού, του σκύλου μολωσού, να έρθουν από όλο τον κόσμο κάτοχοι σκύλων μολωσικών, να γίνονται καλυστία μολωσών στην Ήπειρο και στη Μακεδονία μας. Να δείτε, για να πείτε, να τους πούμε σε όλο τον κόσμο αυτόν τον τρόπο, από εδώ ξεκίνησαν, βρε. Εδώ ήταν αυτά τα σκυλιά, να στον τάφο, να έτσι, να αλλιώς, να διαφημίσουμε τον τόπο μας διαμέσου όλων αυτών. Δεν ξέρω, η φιλοζωία μας φτάνει μόνο μέχρι να δούμε κανένα αγατάκι, κανένα σκυλάκι στον δρόμο πληγωμένο και να πάρουμε το δήμαρχο τηλέφωνο και να το βρίσουμε. Διασταύρωση δε αυτού του σκυλιού ήταν ο Κέρβερος στον Άρη. Προσέξτε οι μύθοι πως δένονται. Αν τους προσέξουμε και αν κάνουμε τη δεύτερη ανάγνωση, πράγμα ξέρεις που δεν κάνουν οι αρχαιολόγοι. Για να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα πρέπει να πάμε να βιώσουμε τα δεδομένα της εποχής. Αλλιώς οι πέτρες μένουν βουβές και άλλα λες. Το λέει και ο Ελίτης, οι πέτρες ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε. Έτσι. Οι πέτρες μιλάνε, εμείς δεν μιλάμε. Και φυσικά πού να τους πεις ότι ο μύθος έχει και 7 επίπεδα κατανόησης και να μπεις μέσα σε 7 ομόκεντρους κύκλους. Αφήστε τα, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Άλλη φιλολογική πηγή εκτός από τον Πλούταρχο. Ο Διόδωρος Σκυλιώτης που περιγράφει το τέλος της. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό και πολλοί και ακόμα και Ρωμαίοι, mm-hmm, οι οποίοι αντέγραψαν τους παλιότερους, αναφέρονται στο γεγονός. Μάλιστα. Άρα και φιλολογικές πηγές έχουμε. Το έβριμα τον τάφο έχουμε που. Το ίδιο το μνημείο μιλάει. Το μνημείο. Κραυγάζει τα λέγα. Εγώ σου λέω ότι ο άλλος είναι δύσπιστος και δεν του μιλάει κανένα μνημείο. Να πάμε στα ντοκουμέντα που μας έστειλαν τηλεγραφικά οι αρχαίοι Έλληνες. Ναι, να πάμε. Εκεί είναι. Εκεί είναι πλέον αδιάψευστα τα πάντα. Mm. Έχουν βρεθεί 3 επιγραφές στην περιοχή, οι οποίες μαρμάρινες εννοώ. Γιατί το τελευταίο του αρχαιολόγου για να πει ναι, ναι είναι η επιγραφή. Αυτό. Έτσι. Θα έπρεπε όμως να μελετήσει και τα προηγούμενα για να φτάσει στις επιγραφές. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Έχουμε έναν πηδηχτούλη αρχαιολόγο, ο οποίος θα πηδάει και πάμε κατευθείαν. Μαρμάρινες επιγραφές. Τρεις κιόλας. Τρεις. Μπαίνοντας στο όροφο του Μουσείου του Δίου, απέναντι από τη σκάλα, διαβάζει κανείς μια μαρμάρινη μεγαλοπρεπή επιγραφή σε ένα επιτύμβιο.
Εακίδης γένος ημί. Στο γένος μου είμαι Εακίδης, δηλαδή από τη βασιλική οικογένεια της Υπήρου. Ονομάμι Αλκύμαχος. Το όνομά μου είναι Αλκύμαχος. Και? Και το πιο σημαντικό και ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή, τον από Ολυμπιάδος, δηλαδή απόγονος της Ολυμπιάδος. Απόγονος της Ολυμπιάδος, θαμμένος στην Πίδνα. Εακίδης, τι δουλειά έχει εκεί? Και όχι μόνο, απόγονος της Ολυμπιάδος. Εδώ μια επιγραφή μας μιλάει για τους Εακίδες που ζούσαν στην περιοχή. Για ένα σόι, μιλάει για κάποιον από ένα σόι της Ολυμπιάδος, συγγενής πρώτου βαθμού, ο οποίος είναι θαμμένος εκεί. Έτσι. Άρα λοιπόν, οι συγγενείς της Ολυμπιάδος είναι θαμμένοι. Μένουν εκεί. Μπράβο, μένουν και θάβονται εκεί. Τους έφερε αυτοί όταν παντρεύτηκε. Ήρθαν αυτοί μετά σαν σύμμαχοι του Αλέξανδρου και για τη Σανδραγαθή ή του Φιλίππου και τους έδωσε γη στην περιοχή και είχαν τα κτήματά τους. Ήταν βασιλική γενιά. Μένουν λοιπόν. Ένα το κρατούμενο. Και όχι μόνο. Μία επιγραφή. Ναι. Μία επιγραφή. Άλλη επιγραφή, δεν πείθομαι. Το 1915 ο Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων Μακεδονίας, Κοτζιάς, το όνομα που... Πάμε, γιατί μου πες Μακεδονία και Κοτζιά. Συγγνώμη, συγγνώμη, ο Κοτζιάς αναφέρει και στην άλλη, ο Οικονόμου, έτσι, και εγώ λίγο έτσι, βρήκε στην περιοχή μια επιγραφή, την οποία δημοσίευσε σε ένα βιβλίο του το 1915, το οποίο δημοσίευσε η Αρχαιολογική Εταιρεία των Αθηνών. Υπάρχει. Εναθήνες, ναι. Εναθήνες, έτσι. Λοιπόν, τι λέει εκεί πέρα αυτή η επιγραφή? Τι λέει, είμαι δύσπιστος, περιμένω να ακούσω. Λέει, την αποκατέστησε, είχε θαύσμα, την αποκατέστησε δε ένας σπουδαίος αυστριακός καθηγητής, ο Άντολφ Βίλεμ, ο οποίος ήταν επιγραφολόγος, ειδικός επιστήμονας. Μνήμα, λέει αυτή, νεοπτολέμιου παραθροίσκων ξενεστήθη, κηδίστης ειναθρύης τίνδων Ολυμπιάδος. Είναι να μην ατριχιάζω, Γιώργο μου. Δηλαδή, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που δεν ξέρουν ελληνικά, προσπερνώντας το μνήμα του νεοπτόλεμου Εακίδης που ζούσε στην περιοχή, θα σας πω, στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πέθανε με 6 χρόνια μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, θαύτηκε στην περιοχή, προφανώς στα κτήματά του. Mm-hmm. Λοιπόν, προσπερνώντας το μνήμα του νεοπτόλεμου, ξένε στάσου, λέει η επιγραφή, κηδείς τη συναθρή στήμων Ολυμπιάδος για να δεις. Για να δεις. Της σπουδαίας, της θαυμαστής, της πασίγνωστης Ολυμπιάδος, τον Τίμβο. Τον Τίμβο. Άρα έχουμε γραπτή μαρτυρία του Τίμβου. Ότι υπάρχει Τίμβος. Ο Τίμβος. Ναι, αλλά και απέναντι όμως... Απέναντι από τον Νεοπτόλεμο. Η ερώτηση τώρα. Απέναντι από αυτόν που εσύ λες, και εγώ πιστεύω ότι έτσι είναι, ο τάφος της, ο Τίμβος της Ολυμπιάδος, υπάρχει άλλος Τίμβος? Βεβαίως. Υπάρχει. Βεβαίως. Και τι, άρα μιλάει για ξένο που περνάει. Ναι, όπως και εμείς σήμερα περνάμε. Ναι. Συμπίπτει σε εκείνο το σημείο η αρχαία πιερική οδός που ένωνε τις Αιγαίες με τα Τέμπη και με την Νότια Ελλάδα, υπήρχε, συμπίπτει ο δρόμος με τον αρχαίο ελληνικό δρόμο. Να το πω ανάποδα. Ο σημερινός μεγάλος δρόμος κατέστρεψε τον αρχαίο πιερικό δρόμο. Έτσι. Πέρασε από μέσα. Δύο Τίμβοι. Ναι. Της Ολυμπιάδος που ανέφερα γιατί είναι γυναικείος, γιατί... Ανεβαίνοντας προς Θεσσαλονίκη. Προς Θεσσαλονίκη, δεξιά της Ολυμπιάδος, αριστερά του Νεοπτόλεμου. Και κατεβαίνοντας από Θεσσαλονίκη θα δείτε του Νεοπτόλεμου. Και φυσικά δεν θα υπάρχει πουθενά καμία επιγραφή να σας το λέει. Κοιτάξτε λίγο, σταματήστε λίγο πιο σιγά. Μην τρέχετε με τα άρματα. Μην τρέχετε. Να κατεβαίνουν οι πινακίδες από 120 πόσο είναι, πλέον 180-60, να αναλογίζεσαι για ποιο λόγο μου λένε να κατεβάσω ταχύτητα. Και όταν φτάσει στα 30 να υπάρχει μια μεγάλη επιγραφή και να λέει σταμάτα λίγο εδώ το κεφάλι σου, το τρέξιμό σου, τη βιασύνη σου
και κοίτα λίγο δεξιά, εδώ είναι θαμένη, εδώ η μητέρα, μητέρα του, του μεγάλου του Παμέγιστου. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα έκανε μια, ένα κράτος το οποίο θέλει να αναδείξει την ιστορία του. Και αν θέλεις, και αν θέλεις, και αν τουριστικά θέλει να την εκμεταλλευτεί ένα παιδάκι μου, να βγάλει και κανένα φράγκο εδώ πέρα, δεν πεινάμε. Να το δουν οικονομίστικα. Οικονομίστικα να το δουν. Όχι οικονομικά. Μήπως τους βρούμε κάποιον τρόπο να τους συγκινήσουμε, λέμε τώρα, κάποια πράγματα. Βέβαια, πρόσεξε τώρα. Σε αυτόν τον διπλανό τάφο βρέθηκαν οι περίπτωση του Νεοπτόλεμου. Βρέθηκαν οι περικνημίδες του στρατηγού, άρα τάφος στρατιωτικού, Νεοπτόλεμος, στρατηγός, και τι όμως. Βρέθηκαν μικρά ελεφαντοστέινα αγαλματάκια, μορφές, η μία από τέσσερις, η μία από τις οποίες κατά τον ανασκαφέα του τάφου, τον Μάνθο Ματθαίο Μπέσιο, ανήκει στο Μέγα Αλέξανδρο. Μάλιστα. Άρα συνδέει τον νεκρό με. Μα σαφώς συγγενείς, δεν βάζεις έναν ξένο στον τάφο σου. Συνδέει επομένως την οικογένεια του Αλέξανδρου με τον νεκρό, το διπλανού τάφο. Η επιγραφή από μόνη της είναι τελείως. Είναι καταλυτική. Είναι τέλος. Αδιαφύσου. Και πάμε και τρίτη επιγραφή. Υπάρχει επιγραφή τρίτη, την οποία ο Εζέ την ξεκόλλησε από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ένα του χωριού, του παραδίπλα χωριού, από την εκκλησία από μέσα, που αναφέρεται στο γένος του Νεοπτόλεμου. Μάλιστα. Πάλι δηλαδή έχουν μια αναφορά στους Αιακίδες. Άρα εκεί. Λοιπόν, όλο το σόι της Ολυμπιάδας ήταν υπέρ. Να κατοικούσε εκεί. Να κατοικούσε και να θάφτηκε εκεί. Και θα κατοικούσαν, θάφονταν εκεί. Έχουμε δε μεταγενέστερες μαρτυρίες που αναφέρει ο Τίτος Λίβιος, ο Ρωμαίος ιστορικός, ότι οι οικογένειες, οι εταίροι της εποχής, τμήμα των οποίων υπήρξαν και οι Ακίδες ως βασιλική οικογένεια, ακολούθησαν τον τελευταίο βασιλιά της Μακεδονίας, τον Περσέα, κατά την υποχώρησή του ως τη Σαμοθράκη, όπου και τον εγκατέλειψαν. Γιατί οι Ρουμαίοι είπανε όποιος μας τον παραδώσει θα παραμείνει στα κτήματά του κλπ. Και η πολιτική της εποχής. Επομένως, μαρτυρία ότι οι Ακίδες ζούσαν εκεί, θάβονταν εκεί, είναι επιτύμβια. Λοιπόν, τύμβος του Νεοπτόλεμου, τύμβος της Ολυμπιάδας, οι τύμβοι υπάρχουν μέχρι σήμερα βέβαια. Και πώς δεν πέρασε πάνω στον δρόμο, στους οπιδός, βέβαια εκεί παίρνονται, βόλευε, άμα βόλευε διαφορετικά θα τους ισοπαίδωναν, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Και να σου πω και κάτι, εγώ λυπάμαι, περνώ τις Θερμοπύλες, και φτιάξαν τον δρόμο παρακάτω. Καλά, ρε Δήμαρχε. Συγγνώμη, κύριε βουλευτές, κύριε υπουργοί. Εμείς οι Μακεδόνες, περνώντας κάτω κάτω, σταματούσαμε στο μνημείο του Λεωνίδα. Τώρα δεν το βλέπουμε. Δεν μπορούν να μετακινήσουν το μνημείο δίπλα στο δρόμο. Να το βλέπουν οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια που περνάνε τα επόμενα χρόνια. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Έτσι λοιπόν και με τον τάφο της Ολυμπιάδος και τον Νεοπτόλεμου. Αυτά όλα που έχεις πει. Τα έχεις γράψει σε βιβλία, τα οποία τα δίνεις και σε φίλους σου και καθηγητές σου και συναδέλφους σου, αλλά τα έχεις πει και σε συνέδρια. Βεβαίως. Έχουν γίνει ανακοινώσεις σε συνέδρια. Επίσημε, την πρώτη μου ανακοίνωση την έκανα το 2019 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Πιερίας, όπου υπήρχαν οι αρχές παρούσες και αρχαιολόγοι, επιστήμονες κλπ. Εκτός βέβαια από κάποιους και της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων. Που δυσκοπείται στον τόπο του. Είναι αλήθεια αυτό. Λυπάμαι βέβαια για τη στάση, και άλλα τους δικαιολόγω, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Κάποιον. Και σε άλλα συνεδρία τα έχεις πει. Έχω πει παντού, έχω τώρα 10 προσκλήσεις για ξένα πανεπιστήμια, έχω λάβει δεκάδες επιστολές, κάποια στιγμή θα τις δημοσιεύσω, αρχαιολόγων μεγάλων και σπουδαίων, οι οποίοι επικροτούν την άποψή μου. Και ξένοι. Από Έλληνα αρχαιολόγων. Όχι, αντίθετα, βέβαια, πολλοί σιωπούν. Κατηδίαν λένε ότι έχω δίκιο, αλλά επίσημα, ίσως για σκοπιμότητα, δεν βγαίνει κάποιος να πει την άποψη. Βγαίνει ένας άνθρωπος, καθηγητής, φιλόλογος, και κάνει αυτή την ανακοίνωση. Το Υπουργείο Πολιτισμού σε πήρε κανένα τηλέφωνο να σου πει: για έλα εδώ, για βάστα εδώ, ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες, δείξε μας και εμάς, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε υπόψη, δώσ' μας τα στοιχεία, βοήθησε μας. Μπορεί εκείνη την εποχή να είχαν χαλάσει τα τηλέφωνα στο Υπουργείο.
και δεν πήρα τηλέφωνο. Βέβαια, εγώ έκανα κάτι άλλο για να τους βοηθήσω. Έστειλα μια επιστολή και ανακοίνωσα στην κυρία Υπουργό ότι έχω κάνει αυτή την έρευνα. Τώρα με τη Μενδώνη, για να λες, κυρία Υπουργό. Με την κυρία Μενδώνη. Το 19 τότε, με την ανακοίνωσή μου στο επιμελητήριο, έστειλα και ένα βιβλίο μου. Σιγή Ιχθύος. Εγώ βέβαια ακόμα περιμένω να με καλέσει και να της εξηγήσω, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα με καταλάβει ως αρχαιολόγος. Γιατί είναι αρχαιολόγος. Της έστειλα και ένα βιβλίο μου βέβαια. Αλλά πολλοί φίλοι μου μου λένε ότι είναι τεράστιο αυτό το εγχείρημα και ίσως δεν θα έχει απήχηση στη γενιά σου, μου λένε. Ίσως στην επόμενη γενιά θα γίνει αποδεκτό. Θα σου πω κι εγώ έναν άλλον τρόπο, μια που είσαι και στην πιερία και πίερος, ότι για να έχει τύχει το εύρημά σου θα πρέπει να λάβει ένα καπέλο από συγκεκριμένο όνομα, συγκεκριμένα ονόματα αρχαιολογικά της περιοχής, για να είναι όλα μια χαρά και δικά τους και καλώς υπομένα. Αν δεν το κάνεις αυτό μέχρι τότε, θα παλεύεσαι. Ναι. Δεν ανήκω σε κυκλώματα. Ναι, όχι, δεν σου μιλάω για κυκλώματα. Εγώ σου μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους που πιστεύουν ότι αυτοί έχουν βρει το σπουδαιότερο πράγμα στην πιερία και πέραν τούτου ουδέν. Γυρνάμε λίγο πίσω. Ανακοινώσεις έχουν γίνει, σε έχω δει σε ομιλίες, έχω δει σε... Τα έχει δημοσιεύσει και το Αρχείο Πολιτισμού τη δουλειά σου και την πορεία σου. Σε βλέπω κοκκινίζεις, υδρώνεις, πολλές φορές βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου, πολλές φορές δακρύζεις. Είσαι ένας άνθρωπος με έντονο συναισθηματισμό και το βγάζεις αυτό και προς τα έξω. Δεν είχα τη χαρά να είμαι μαθητής σου, αλλά θα με συγκινούσε ένας τέτοιος δάσκαλος που συγκινείται με αυτά που λέει και τα πιστεύει. Γι' αυτόν τον λόγο σε θεωρούν και λίγο ότι υπερβάλλεις ή ότι βγαίνεις έξω από το political correct. Αυτός δεν είναι ο λόγος. Τους παραπέμπω όχι στο πώς εκφράζομαι, στο τι γράφω και κυρίως στην επιστημονική, ειδική, τη λέξη προσπαθώ να βρω, απόδειξη. Ναι. Εγώ θα απαντήσω για μένα, γιατί και εμένα τα ίδια λένε που κοκκινίζω και φωνάζω και μιλάω, γιατί όταν έχεις δίκιο πρέπει αυτό το πράγμα να το διατρανώσεις, γιατί πρέπει με τη φωνή σου να σπάσεις στίχους. Και δεν τους σπάσεις στίχους όταν μιλάς σαν τον, αυτόν που λέει τις ειδήσεις. Η αλήθεια θέλει υπομονή. Και επίσης ξέρω πολύ καλά ότι αληθινό είναι αυτό που μας υπαγορεύει το γνωσιακό μας επίπεδο. Δεν μπορώ να περιμένω από κάποιον που δεν γνωρίζει να αποδεχτεί αυτό που λέω. Θανάση μου, είναι κάτι που δεν είπαμε για τον τάφο της Ολυμπιάδος. Νομίζω ότι μπορούμε να ζητάμε ώρες για τον τάφο της Ολυμπιάδος, αλλά τα πιο βασικά πράγματα τα έχουμε πει. Τα ευρήματα, αυτά που είναι. Δύο θύρες μαρμάρινες, όπως στον τάφο του Φιλίππου, πανομοιότυπες. Η μία βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου και η μία μέσα στον τάφο. Αυτό το έβριμα, το λιχνάρι. Αφού πρέπει να σου πω ότι βάσει του νομικών και του διεθνούς δικαίου, αφού το ένα βρίσκεται ακόμα στον τάφο, το άλλο πρέπει να επιστρέψει. Για να πού να πάει, πού να επιστρέψει, στο Παρίσι. Όχι, να επιστρέψει αυτό το Λούβρο εδώ πίσω, έτσι, γιατί τα μνημεία πρέπει να είναι συνενωμένα. Ναι. Έτσι, είναι μια πολύ απλή νομική διαδικασία αυτό που λέω. Θα το κάνουμε. Και έχει συμβεί και για άλλα. Εγώ έκανα μια κίνηση με μπροστάρι κάποιο σπουδαίο πρόσωπο, αλλά δεν ασχολήθηκε με κάτι άλλο. Μάλιστα. Αλλού που είναι τα ευρήματα? Μόνο αυτά είναι, το λιχνάρι, η πρόσωψη της κλίνης, της νεκρικής. Η πρόσωψη της κλίνης. Στο Παρίσι. Στο Παρίσι. Στο Λούβρο. Η υπόλοιπη κλίνη. Το άλλο το κομμάτι που είναι ανάγλυφο ο Άμωνας Δίας, το Φίδι, είναι μέσα στον τάφο. Βρίσκεται. Είναι μέσα. Ναι, είναι πολύ βαρύ, δεν μπόρεσε να το πάρει τότε ο ΕΖΕ. Προσπάθησε να το ξεκολλήσει, έκανε κάποια ζημιά, αλλά δεν παραμένει αυτό εκεί μέσα. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή και αρχαιοκαπηλική δράση. Βεβαίως. Σε αυτό το σημείο θα χτυπήσω ένα καμπανάκι. Θα πω, ναι,
ότι αρχαιοκάπηλοι αναφέρονται στον τάφο της Ολυμπιάδος, της συγκεκριμένης Ολυμπιάδος, στο συγκεκριμένο τάφο, πολύ πριν τη δεκαετία του 80. Και είναι και σε γνώση του Υπουργείου. Δεν το ξέρω αυτό, ειλικρινά. Ναι. Το λέω λοιπόν, πατάω μια τελεία εδώ, γιατί αυτοί που θέλουν να κάνουν τους μάγκες και τους έξυπνους και τους χειριστές, παύλα διαχειριστές, θα πρέπει να έρθουν να μας αντιμετωπίσουν. Μετά την εκπομπή να το, να μου το αποκαλύψεις. Ναι. Άστο αυτό, γιατί έχει φάει πολύ κόσμο. Αλλά τα γραπτά μένουν. Έτσι για να μην λένε ότι δεν ξέρουν, ότι δεν ήξεραν, ότι δεν τους είπε κανείς, δεν τους μίλησε κανείς. Γιατί όπως λες εσύ, όταν οι εντολές είναι άνωθεν, οι δούλοι κάνουν δουλειά. Λοιπόν, Θανάση μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, τη συνέβρεσή μας στην Πιερία, όπου θα πούμε πολλά πράγματα εκεί και θα γυρίσουμε την Πιερία παρέιτσα μαζί με την κάμερα του Αρχείου Πολιτισμού για να τα δείξουμε όλα αυτά, να τα... αν και μας έχει φέρει αρκετό υλικό το οποίο, θα το, το οποίο το βλέπουν οι φίλοι μας ούτως ή άλλως τώρα, για να τα δούμε και ζωντανά, η διεισόμαση, τα υπέροχα μέρη που περπάτησε ο Ορφεύς, που ενεπνεύστη που έγραψε, τα υπέροχα μέρη που τραγούδησαν οι μουσες και ίδρυσαν τις τέχνες. Ιδρύθηκε η θρησκεία, οι τέχνες εκεί πέρα, που ιδρύθηκε η έδρα των θεών. Και από τι να πω, αν ένα τέτοιο κομμάτι που έχει τις τέχνες, τη θρησκεία και την Ολύμπια και όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι η καρδιά που χτυπάει η τουριστική και αρχαιολογική Ελλάδα, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Άξιοι της μοίρας μας. Και να σημειώσω ότι ο τάφος είναι επισκέψιμος, μπορεί κανείς να τον δει, να τον μελετήσει και να τον χαρεί. Πραγματικά εγώ θα έλεγα. Και ωραίο πάρκινγκ εκεί για και πάρκινγκ, ναι. Τα πούλμα μπορεί να σταματήσουν. Ναι, πέρα, και φτιάξαμε και ωραίο πάρκινγκ. Τελευταία ασχολήθηκα και εγώ λίγο βοήθησα. Και θα έλεγα, όχι να τον επισκεφθεί, να πάει να τον προσκυνήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Μου δώσες μια γλυκιά καραμέλα, την οποία χαίρομαι μία ώρα τώρα. Να σε καλά, Θανάση.